kunnen geen reden. Περιγράφοντας το θαλασσινό ταξίδι κατά μήκος της αυτής από τη Σαλαμίνα προς τα δυτικά, αναφέρει τα κόλπα. Μετά από ένα ρυψοκίνδυνο και δύσκολο ταξίδι, φτάνει κανείς στο Κίτιο, μια πόλη με καστό λιμάνι, από την οποία κατάγεται ο Ζήνο, ιδρυτής των Στοϊκών και ο Απολλώνιος ο γιατρός. Ο Ζήνο Κιτιές, ιδρυτής της Στοϊκής Φιλοσοφίας, είναι ίσως ο πιο γνωστός Κύπριος όλων των εποχών. Ο Απολλώνιος όμως, ο άλλος κοιτιές, που αναφέρει ο Πικονόμινη, έχει σε μεγάλο βαθμό ξεχαστεί σήμερα παρά το γεγονός ότι στον τομέα της ιατρικής έπαιξε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι Κύπροι σήμερα αγνοούν τόσο την ύπαρξη του Απολλωνίου, όσο και πιο γενικά το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε κατά την αρχαιότητα η Κύπρος στην τέχνη στον τομέα της ιατρικής. Πριν προχωρήσω όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δόκτωρα Νικόλα Χρυσοδούλου και τους διοργανωτές αυτού του συνεδρίου που με κάλεσαν με την πρόσκλησή τους να βρίσκουμε απόψε μαζί σας, με τιμούν ιδιαίτερα. Ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε η Κύπρος στον τομέα της ιατρικής πρέπει να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον φοιτικό και ορυκτό της πλούτο. Τόσο τα φυτά όσο και πολλά από τα ρυθμά της χρησιμοποιήθηκαν για αιώνες για την παρασκευή φαρμάκων και η τοπική παράδοση ήταν αρχαιοτάτη και φημισμένη. Ο Παρσανίας, τον 2ο αιώνα μετά Χριστό, αναφέρει ένα άγνωα Κύπριο, «πόας εσ ανθρώπων ίωσιν ιδότος», ένα Κύπριο δηλαδή που ήξερε να χρησιμοποιεί τα φυτά για να θεραπεύει ανθρώπους. Στην πρώτη διαφάνεια, ο Αριστοτέλης, στο έργο του «Φυσικά», λέει το ακόμα. Βρέθηκε στην Κύπρο την ίσο πως υπάρχει ένα μεγάλο και ψηλό βουνό πάνω από όλα τα βουνά της, Τρόγωνος λεγόμενο, όπου βρίσκονται πολλά και διάφορα είδη φυτών χρήσιμα στην ιατρική τέχνη, που αν επιχειρήσω να πω για τον καθένα, δεν θα μου φτάσει ο χρόνος να τα διηγηθώ. Λίγο παρακάτω, στο ίδιο χωρίο, ο Αριστοτέλης αναφέρει τον ορυκτό πλούτο της περιοχής και έχει διάφορα μεγαλεία χρυσού και αργύρου και χαρκού, κτηρίας χυστής και άσπρης και αληθινής κτηρίας, και σόρι και προσδίνη του χρυσαφιού και μίσιν και χαρκίδι και άλλα μέταλλα. Όλα μέταλλα, όπως θα αναφέρω αργότερα, χρησιμεύαν στην ιατρική. Κάτι τέτοιο μας λέει και ο Στράβων σχετικά με τα μεταλλεία της Σταμασού και αναφέρει συγκεκριμένα τα μεταλλεία χαρκού, τα άπτονα μεταλλεία χαρκού της Σταμασού, όπου λέει γίνεται το χαρκαμφές και η σπουριά του χαρκού χρήσιμα στις ιατρικές τέχνες. Ο Διοσκουρίδης. Ο Διοσκουρίδης, ο μέγας βοτανικός και θεμελιωτής της φαρμακολογίας που έζησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστό, στα συγγράμματά του, κυρίως στο περιείδη της ιατρικής, κάνει πάμπολες αναφορές στις φαρμακευτικές ύλες της Κύπρου, φοιτικές και ορυκτές και στις ιδιότητες τους. Εδώ τον βλέπουμε στην κάτω σειρά δεύτερο από τα αριστερά, σε κώδικα του 15ου αιώνα, σε μια συγκέντρωση των επιφανέστερων γιατρών όλων των εποχών. Ήταν σίγουρα μια παρόμοια τίμη για τις ορυκτές φαρμακευτικές ύλες της Κύπρου που πότισε τον Γαλινό, ο οποίος αντιγνωρίζεται και αυτό σε αυτήν την συνάντηση των γιατρών, υπονόθησε τον Γαλινό, ένα από τους μεγαλύτερους γιατρούς όλων των εποχών, αρχίατρο του αυτοκράτορα Μάρκου Αυγελίου και πατέρα της φυσιολογίας και της γενετικής παθολογίας, να
σκεφτεί την Κύπρο το 166 μετά Χριστό. Μάλιστα, στο έργο του περί απλών πραγμάτων, ο Γαλινός αναφέρει ότι ήρθε στην Κύπρο ειδικά για τα μεταλλεύματά της. Και στο περί αντιδότων προσθέτει ότι μάζεψε πάρα πολλές ουσίες με φαρμακευτικές ιδιότητες από τα μεταλλεία του νησιού. Ο Διοσκουρίδης και ο Γαλινός μιλούν για τις φαρμακευτικές δίλες της Κύπρου, αλλά για τους γιατρούς του νησιού ελάχιστα μας λένε. Ευτυχώς, σχετικές πληροφορίες σώζονται στα συγγράμματα άλλων αρχαίων συγγραφέων. Μεταξύ των γιατρών που αναφέρονται, οι διασημότεροι χωρίς αμφιβολία υπήρξαν ο Ζήνων ο Κύπριος και ο Απολλώνιος ο Κυκαίος. Ο Ζήνων ο Κύπριος ήταν και διδάσκαλος και συγγραφέας και έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστό. Στην Αλεξάνδρεια όπου έδρασε, κατήχε το αξίωμα του αρχίατρου και ίδρυσε μια φημισμένη ιατρική σχολή από την οποία αποφύτησαν με τρεις τουλάχιστον από τους διάσημότερους γιατρούς της αρχαιότητας, ο Μάγνος της Αντιόχειας, ο Λιβάσιος της Περγάμου και ο Ιωνικός των Σάρδων. Ο Ζήνων ήρθε σε ρήξη με τον Αριανό Επίσκοπο Γεώργιο και εξορίστηκε από την Αλεξάνδρεια. Επέστρεψε όμως και αποκαταστάθηκε στο αξίωμα του. Η σημασία του φαίνεται και από τις επιστολές που του έστειλαν για να τον συγχαρούν για την αποκατάστασή του ο ισχυρός ρήτορας και σοφιστής Λιβάνιος και ο ρήτορας Ιουλιανός. Ο τελευταίος μεταξύ άλλων του γράφει. Πολλά κι άλλα μαρτυρούν ότι ανήκεις στους πρώτους της ιατρικής τέχνης και ότι έχεις και ήθος και καλοσύνη και εγκράτεια βίου σύμφωνα με την τέχνη. Μα εσύ δεν είσαι απλός γιατρός, μα και δάσκαλος της τέχνης, σ' όσους την θέλουν, ώστε σχεδόν ό,τι είναι γιατροί στους πολλούς, εσύ είσαι σε εκείνους τους γιατροί. Ο Απολλώνιος ο Κυκαίος έζησε τον 1ο αιώνα πρόθεσμο. Διαπρεπής χειρούργος και πολυγραφότατος συγγραφέας, ο Απολλώνιος ήταν μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αρχαίας Κύπρου. Σπούδασε με το Σόφυρο στην Αλεξάνδρεια και ήταν ακόλουθος της εμπειρικής σχολής. Από τα συγγράμματα του σώζεται το υπεριάνθρωπο πραγματεία που όπως αναφέρει ο ίδιος στην εισαγωγή του γράφτηκε κατόπιν εντολής του Πτολεμαίου βασιλιά της Κύπρου και είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Το κείμενο σώζεται σε συλλογή χειρογράφων του Βυζαντινού γιατρού του 1ου αιώνα Νικήτα και συνοδεύεται από 30 εικόνες. Εδώ βλέπετε οδηγίες για την εμβολή της γνάθου και εδώ μια από τις μεθόδους που συστήνει για την εμβολή του μυού. Και άλλη για ακόμη για την εμβολή του μυού. Τέλος, η του η εμβολή σπονδύλων ή δια της σανίδος και των ονίσκων κοινωμένη. Στην περίπτωση αυτή, ο γιατρός πιέζει το σημείο της εξάρτωσης με μια σανίδα, ενώ οι βοηθοί του τεντώνουν το σώμα του ασθενούς με τη βοήθεια των ονίσκων, μια συσκευή που δουλεύει με σύστημα μοχλών. Η σημασία του περιάθρων είναι μεγάλη και η φήμη του συγγραφέα διατηρήθηκε μέχρι την αναγέννηση, όπως ανάφερα προηγουμένως. Η σημασία του έργου αυτού έγινε στο ότι είναι ένα από τα αρχαιότερα υπομνήματα στο μόνιμο έργο του Ιπποκράτη και κυρίως το ότι είναι ίσως το πρώτο εικονογραφημένο ιατρικό σύγγραμμα. Ο Διοσκουρίδης και ο Λιβάσιος αναφέρουν έναν ακόμα σημαντικό Κύπριο γιατρό. Πρόκειται για τον Διαγόρα τον Κύπριο που έζησε το 3ο αιώνα π.Χ. και ήταν γιατρός και σχολιαστής του Ιπποκράτη. Έγραψε επίσης σχόλια για διάφορες φαρμακευτικές ουσίες και μελέτησε πατήσεις των αυτιών και των οφθαλμών. Σώζεται μάλιστα μια φημισμένη συνταγή για την παρασκευή ενός πολυρίου που ονομαζόταν διάρροδον το Μέγα του Διαγόρου. Τα ονόματα και κάποτε πληροφορίες για τη δράση άλλων λιγότερο γνωστών Κύπριων γιατρών μαθαίνουμε από επικίνδυες στήλες ή άλλες επιγραφές
όπως αυτή, μια στήλη του 3